Καλησπέρα σας. Αναμέτρηση σήμερα για development κατηγορία στη Θεσσαλονίκη. Τσέλιγκας εναντίον του Στοιμέν. Οι Τσέλιγκας, οι οποίοι έχουν σε 4 αγώνες 3 νίκες και 1 ήττα, εναντίον του Στοιμέν, οι οποίοι σε 5 αγώνες έχουν 1 νίκη και 4 ήττες και αναζητούν σήμερα να κάνουν τη δεύτερη τους νίκη. Το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Το rebound θα το πάρει η ομάδα του Έντεμον, το σκοράρι, το πρώτο καλάθι ο Βαλκουμάς. Σεργίου είναι εύστοχος, 3-2, ωραίο καλάθι από τον Γιαμουσίδη. Γίνει το λάθος. Προσπίτε. Καλάθι. Και έχουμε το πρώτο φάουλ. Πρώτο φάουλ έγινε από τον Κέδρο. Πολύ για 3 είναι και αυτό έστοχο. 6-2 μπροστά η Τσέλιγκας. Με την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Κατέβασε την μπάλα πάνω. Για 3 πόντους. Είναι άστοχο από τον Βαλκούμα. Προσπαθεί να τρέξει η ομάδα Τσέλιγκας. Θα στοχίσουν. Το αμυντικό rebound το μαζεύει ο Σκάλας. Και το σκορ παραμένει 6-2. Σύνδης. Σου 3 πόντων. Την άστοχο. Το αμυντικό rebound το μαζεύει ο Τσέλιγκας. Ο οποίος θέλει να τρέξει στον συνδυασμό. Και θα πετύχουν και το καλάθι. 8-2. 7.50 για το τελευταίο δεκαλέπτο. Σωστά για 3. Είναι έστοχος. 8-5. Έχει να τρέξει ο Ματζέλινας. Θα ποστάρει. Θα με την κόρη μπάνω και μάλλον βιτρίνα. Πάει στο καλάθι. Ο Λαμψίδης τρέχει στον εφημιασμό ξανά σου 3 πόντων. Άστοχο, μαζεύουν τα μετικό rebound. Ομάδα του Μετήμα και θέλουν τώρα να οργανώσουν την επόμενη της επίθεση. Κέντρος. Θα πάρει το φάουλ, ο Πάνος. Το φάουλ από Ζησόπουλο. Η πρώτη βόλη είναι άστοχη, παραμένει το 8-5. Η δεύτερη βόλη μετά από αναπηγήσεις θα έρθει και θα γίνει το σκορ 8-6, 6-50 πριν το τέλος του 20 λεπτού. Θα ευστοχίσει η ομάδα
τον Τζέλγαν. Το καλά το βάζει ο Σόπουλος. Αυξάνοντας ένα διαφορά στους 4 πόντους. Πολύ ωραία κίνηση, θα μπει και το καλάθι από τον Τζικαλά. 18. Έχουν ξεκινήσει αρκετά ζεστές και οι δύο ομάδες. Έχουν μπει 18 πόντους σε λιγότερα από 4 λεπτά. Κέντρος με την μπάλα, κατεβάζει. Σουτάρει πάνω για 3. Μετά πάνω να πηγήσει την μπάλα εν έξω και προσπαθούν να τρέξουν στον διαδρομό. Μαντέρνε. Σουτ 3 πόντων. Είναι εύστοχο. Από τον Αποστολίδη. Στέλνοντας διαφορά στους 5 πόντους. 13-8. Θέλει να απαντήσουμε στις πόντους. Είναι άστοχη η ομάδα του Βετίνου και τρέχει σε ενθουσιασμό και θα σκοράρουν 15-8, 5-25 με το τέλος του 10 λεπτού. Η ίδια ομάδα του Τζέλνικας θα συζητήσει να διαφορά αυτό πόντο και θα κάνει το κλέψιμο. Αφήνει στον ενθουσιασμό. Θα χάσει το καλάθι. Και το τέλος να τρέξουν. Πάμε να μαρκάρει σου για 3 πόντων. Με άστοχα να βάζεψουμε το επιθετικό rebound. Σιωμσίδης. Πολύ ωραία πάσα. Θα στοχίζουν όμως. Τέλος κατεβάζει την μπάλα. 4-34 πριν το τέλος του 10 λεπτού και εδώ θα αντιζήσει, θα πάρει το φάουλ. Το φάουλ έγινε από Σιαμψίδη και έχει ζητήσει τα εμάδα ότι η ομάδα του ΕΜΕΝ. 4-30 πριν τέλος, 15 αυτό το σκορ. Επιστρέφουμε αυτές μετά το time out. Επιστρέφουμε το time out που πήρε η ομάδα του ΕΜΕΝ. Βρίσκεται στις βολές ο κέντρος, έχει την ευκαιρία με τις δύο βολές να μειώσει το σκορ στους 5. Στη στιγμή διαφορά βρίσκεται στους 7 πόντους. Θα στοχίσει την πρώτη. Θα στοχίσει και στη δεύτερη, έτσι το σκορ παραμένει 15-8. Θέλει να πάρουν τους 3 πόντων, είναι άστοχο. Μαζεύει το αμυντικό rebound και ομάδα ετοίμα. Κέντρος με την μπάλα. Θα πάρει τους 3 πόντων, είναι άστοχος. Μαζεύει όμως το θετικό rebound του Σκαλά. Θα πασάρει στον Παλκουμά. Έτσι η κατοχή περνάει και στην πλευρά της ομάδας Σέλγκα. 15-8, 3-50 πριν το τέλος του 10 λεπτού. Πάμε τους 3 πόντων. Είναι άστοχος, μαζεύει το αμυντικό rebound. Πέτος. Και κέρδος με την μπάλα. Κέρδος θα βάλει κούμα. Δίνει το λάθος, θα κλέψει η ομάδα του Τζέλικα, τρέχουν στον εφηβιασμό. Και ο Κασούλας θα αυξήσει διαφορά στη μέγιστη πλέον μεταξύ των δύο ομάδων, 17-8 στους 9 πόντους. Προφορούσαν πολύ ωραία την μπάλα. Είναι εύστοχο το σουτ, 28.
ομάδα Βετένο. Θα μπει ο Πάνος, θα βγει ο Βακούμας, θα βγει ο Πέκος και θα μπει στη θέση του ο Κατσάς. Αβανός με την μπάλα. Μπάλα πάει στον Κατσά. Δίνει το λάθος, κλέβει ο Μαδροτζέλικας, αφήνει τον εφηδιασμό. Και με αυτό καλάθι θα φτάσουν τους 22 πόντους. Η διαφορά μεγαλώνει περαιτέρω και είναι στους 14. 2 και 15 πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Το καλάθι μπήκε από τον Σιαουσίδη. Στου 3 πόντων, ο Μαδρόν είναι λάθος, θα πάρει όμως το επιθετικό rebound και θα σκοράρει. Έχουμε το φάουλ από τον Τζουκαλά. Είναι χαμηλό, χαμηλά το εκδόσιο διετής από κάτω. Σπάρουν για 3, είναι άστοχοι. Μας δίνει το αμυντικό rebound. Ο Πάνος. Ο Πάνος με την μπάλα, παίρνει το φάουλ από τον Στεργή. Ένα Δημητρή. Το φάουλ γίνει από τον Ζησόπουλο και όχι από τον Στεργιού. Έχει συμβουλίωση 4 ομαδικά η ομάδα του Τζέλικας. Το επόμενο φάουλ η ομάδα του Τζέλικας θα κλείσει βολές. Σουτ για 2 πόντους. Είναι άστοχο, τρέχουν στον εφηδιασμό η ομάδα του Τζέλικας. Πολύ ωραία πάσα. Δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τον εφηδιασμό με επιτυχία. Και τώρα η ομάδα του Τζέλικας θα παίξει σε μια οργανωμένη άμυνα. Τέικος, θα πάρει το λίγο drive, θα τελειώσει κιόλας η φάση 22-10. Καλάθι για την ομάδα του Έμερ, η οποία θα μειώσει τη διαφορά στους 10. Ένα λεπτό πριν ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Σόπουλος. Σου διαφέρει πόντους, είναι άστοχος. Αποστολίδης, μαζεύει το rebound. Πάνος. Ο Πάνος εξέλεσε για 3. Είναι άστοχος ο Ζόπλος. Παίρνει το αμυντικό rebound για να τρέξει την ομάδα στον εφηδιασμό. Θα γίνει λάθος πάσα. Πάνος με την μπάλα. 26 τρόλεπτα για να λήξει το πρώτο δεκάλεπτο. Λογικά θα περισσέψει και μια επίθεση την ομάδα του Τσέλικανς. Πάνω σε εκτελέσει για 3. Είναι άστοχος. 16 δευτερόλεπτα. Και από ό,τι φαίνεται ο ομάδα του Έλληνας θα χρησιμοποιήσει όλο τον χρόνο. Το σουτ είναι άστοχο. Έτσι λέγει το πρώτο δεκάλεπτο. Με τη διαφορά να παραμένει στους 10 πόντους. 22-12 υπέρ των διάρκειων της Έλληνας. Θα επιστρέφουμε σας στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου. Έχουμε την αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου. Κατοχήν είναι η ομάδα Τζέλγανς, οι οποίοι κατάφεραν και πέτυχαν 22 πόντους από το δεκάλεπτο. Η ομάδα του Τέρμεν πέτυχε 12 και η διαφορά είναι στους 10 πόντους. Για να δούμε αν το δεύτερο δεκάλεπτο θα φέρει περαιτέρω αύξηση της διαφοράς. Οι Τέιμεν θα μπορέσουν να μειώσουν τη διαφορά για να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Έχουν το σούτο από τον Κοστούνα, είναι άστοχο, μαζεύει το αμυντικό rebound. Ο Αλβανός και τρέχουν με συνδυασμό. Θα σκοράει ο Αλβανός και έχουμε 22-14. Προσπαθεί να τρέξει ο Μάτρο Τσέλικα. Θα πάρει το φάουλ ο Τσιαουσίδης. Το φάουλ έγινε τον Πέικο. Δύο βολές από τον Τσιαουσίδη. Είναι έφυγε την πρώτη 23-14.
Καυστοκής και στη δεύτερη, 2-2, 24-14. Ξανά διαφορά στους 10. Κατεβάζει ο Πάνος στην μπάλα, πάρει στο Βαλκούμα, αυτό στον Κατσά, στον Αλβανό που εκτελέσει για 3, θα πάρει το αμυντικό rebound. Ο Σούλας και τρέχει στον εφηδιασμό, θα πασάρει πάρα πολύ ένα και μακρύ τη μακρύ της. Στο Δημητριάδη, είναι άσπρος, το αμυντικό rebound στο Βαλκούμα, τρέχει στον εφηδιασμό. Προσπάθησε να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του Ζαμψίδη, μπάλα βρήκε στα πόδια. Ό,τι κατοχή παραμένει για την ομάδα του Τόιμεν. Με τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού, στα 10 λεπτά. Έχουμε μεταφορά της μπάλας. Ο Μαχαιρίδης, το Ζησόπουλο. Ζησόπουλο στην μπάλα κάτω από τα πόδια. Βλέπει η ομάδα του Τόιμεν και τρέχει ο χρειασμός. Κούμας. Φτάχνει τα τρέιλερ. Μπάλα τελικά παραμένει στο Ζησόπουλο, πρέπει να περάσει πολύ ώρα κάτω από τα πόδια την μπάλα και θα κερδίσει και το φάουλ. Είναι το δεύτερο φάουλ της ομάδας του Τόιμεν. Φάουλ που υπέπεσε πάνω. Μακρύτης εκτελέσει, είναι εύστοχος. Θα αυξήσει διαφορά ξανά στους 12, 26-14. Τη μέτρηση διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Είχε επιτευχθεί και στο πρώτο δεκάλεπτο αυτή η διαφορά, το 12 πόντων. Λαμψίδης. Άρα θα παρουσιάσουμε τον Αλβανό, τον Βαλκούμας, με την μπάλα. Θα πάρει στους 3 πόντων. Είναι άστοχος, όπως με δεύτερο αμυντικό rebound. Τρέχει την ομάδα των Σέλικα. Θα το σπάσα. Το πλέον είναι τον πάνω. Θα αφήσει να τρέξει ο χρειάς με την ομάδα. Ο Βαλκουμάς θα στοχίσει. Θα πάρει όμως το τρέχει rebound ο Λαμφίδης. Και με δεύτερη προσπάθεια η ομάδα του Βετόιμα θα μειώσει ξανά διαφορά στους 10. 26-16. Μακρύδης κάνει το drive. Παίρνει το foul. Τρίτο ομαδικό. Το φάουλ έγινε από τον Αλβανό. Σούλας, επιδίδυση. Για να ψήφεις με την μπάλα. Θα χαμηλά στον Αλβανό στον λόγο. Θα αφήσει να παίξει. Θα πασάρει στον πάνω που σε κάνει λύση. Είναι άστοχος. Το αμυντικό rebound ο Μακρύδης. Πασάρει στον Κωνσίδα που θα να παίξει μόνος του. Και θα πάρει κανένα λάθος και φάουλ. 28-16. Αν την προσπάθεια του Κοντούλα. Μία βολή συμπληρωματική. Το φάουλ έχει. Και έχουμε time out που δείξει η ομάδα Βετόρ μετά από 3 λεπτά, δεύτερο 10 λεπτά. Στρέφω μαζί σας με την αρχή του time out. 28-16 το σκορ και έχει την ευκαιρία ο Κονσόλας με τη βολή να αυξήσει διαφορά στο μέγιστο στους 13, αν έχει. Σούλας εκτελεί, είναι εύστοχος, 29-16, 6:55 πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Ο Βαλκούμας εκτελέσει για 3, είναι εύστοχος, το rebound θα να τρέξει, τον Σούλας, το σπάθει να κάνει μια πολύ καλή φάση, το παίζει ο Τσέλγανς, δεν τους βγήκε. Κατεβάσει την μπάλα, θα πάρει και τον drive, θα σου καθυστερήσει 29-18. Χρυσόπουλος, θα πασάρει στον Τσεωσίδη. Σουτ από τον Τσεω, θα στοχίσει και άντρος. Το μυντικό rebound ήταν το Λαμψίδη, θέλει εδώ την μπάλα.
Θα κλέψει ο Σόπουλος και θα αφήνει να τρέξει το μάδα στον εφηβιασμό. Θα συνεχίσει ο Μακρύδης μετά από μια περίεχνη προσπάθεια. Μάλλον προσπάθησε για αλεού με το συμπέκτη του, αλλά η μπάλα κατέληξε στο καλά. Συνεχίσει και η διαφορά θα μειωθεί περαιτέρω στους 11. 31-20. 5 λεπτά για να ολοκλήρωσει το δεύτερο δεκαλέπτου. Ισόπουλος, να ετοιμάζονται οι αλλαγές για την ομάδα του Μπέλιγκας. Πολύ ωραία, κυκλοφορεί στην μπάλα. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας για την ομάδα του Μπέλιγκας. Αλλά ο Ζιόπουλος δεν πήρε την επιλογή να στάρει. Προσπάθησε να δώσει μια εξωπάσα. Για αποτέλεσμα η μπάλα να μην καταλήξει αφού του συμπέχτου και κατευθείαν να περνάει για την ομάδα του Τέμερ. 31-20. Μπήκε 14 και ουσία. Βάζει ο Πάνος. Πασάρι. Παλτσά. Τόσο μέσα στην Ελλάδα. Πολύ ωραία πάσα. Παλτσάς. Θα πάρει και το σουτ. Έγινε φάουλ. Θα εξελέσει δύο βολές. Το φάουλ έγινε από τον Δημήτρη Άδη. Είναι έφυγα από την πρώτη, 31-21. Θα συνεχίσει στη δεύτερη. Η διαφορά είναι στους 10, 31-21. Μαχαιρίζει με την μπάλα. Θα έρθει να ψωλήσει, θα εκτελέσει για 3. Θα πάρει και το θετικό rebound ο Δημητριάδης και θα ευσοχίσει. 33-21. Τέδρος. Κάνει το drive. Σάρισον καλά. Θα σηκωθεί να εκτελέσει. Θα στοχίσει. Επιθετικό rebound στον πάνω. Πάνω με την μπάλα. Θα πάρει το σούπερ. Θα είναι για 3. Το αμυντικό rebound από το Στεργείο. Πασάρι στο Τζέο. Στολίδη για 3. Είναι εύστοχος. 36-21. Η διαφορά πηγαίνει στους 15. 3-30 είναι το τέλος. Καλά, θα παίξει το low post. Μας άρεσε ο Καλτσά. Καλτσά στο κέντρο στο 3 πόντων. Είναι εύστοχος. Να η απάντηση. Το τρίποντο του Αποστολίδη. Με τρίποντο απαντάει ο κέντρος. Στέλνω τη διαφορά ξανά στους 14-12. Ήταν το πέμπτο ματικό για την ομάδα των Δετέλων. Οπότε οποιοδήποτε φάλο συνεχίζουν να κάνουν σε αυτήν την περίοδο να στέλνουν την ομάδα του Τζέλιγκας
πολλές. Θα σε αφήσει και στις δύο, θα μείνει το σκόρ 36-24. Κέντρες με την μπάλα. Σάρει στον πάνω. Ο πάνω στο σταθμό θα μείνει μπάλα στην κατά. Κέντρος προσπίτε, κάνει τον drive. Εκτελέσει. Αποστολίδη στο μυθικό rebound. Παθάρι του Στεργίου. Η μπάλα είναι στο μακρύδι, προσθεχή. Πάνω μαζεύει το μυθικό rebound. Και Βασάρι στο κέντρο. Διαφορά παραμένει στους 12. 36-24. Μετά στον πάνω. Πάνω Βασάρι στο κέντρο. Θα κάνει τον drive, θα πασάρει πολύ ωραία στην πλάτη του. Στο καλά, έχει φέρξει ο ρεφ. Φάουλ. Φάουλ που έγινε πάνω στον Τσουκαλά από τον Δημητριάδη. Σχεδόν με τη λήξη της επίθεσης στην ομάδα του Τόιμερ. Και έτσι ο Τσουκαλάς έχει ευκαιρία να εκτελέσει δύο βολές και να μειώσει περαιτέρω τη διαφορά. Στην πρώτη. Θα ξεκινήσει η δεύτερη, 36-25. Πολύ ωραία drive. Κανάστοχος μαζί το μυθικό rebound ο Κέντρος. Θέλει να τρέξει την ομάδα του στον ενθουσιασμό. Κέντρος, πάρει το φάουλ, τρίτο ομαδικό για την ομάδα των Τσέλγκανς. Το φάουλ έγινε από τον Τσιαουνσίδη και ο κέντρος έχει ευκαιρία. Θα στοχίσει την πρώτη. Είναι ευκαιρία να μειώσει κάτω από το ψήφιο με αυτήν. Θα στοχίσει το μυντικό λοιπόν του Στεργίου. Παθάρι στο Δημητριάδη. Στεργίου. Τσέος. Στο το Μακρύδη. Το θετικό λοιπόν του Στεργίου. Στο Τζέο. Ο οποίος πασάρει στο Δημητριάδη. Εκτελεί για τρεις. Το αμυντικό λοιπόν του Κατσά. Κέντρος με την μπάλα. 36-25, 1 και 30 πριν τη λήξη του 10 λεπτού. Δεύτερου. Καλάς, κάνει λάθος, πάσα. Παραμένει το σκορ. Στολίδη με την μπάλα. Παίρνει το σκριν. Σάρει στο μακρύδι, ο μακρύς πολύ ωραίος Στεργίου. Θα εκτελέσει την μπάλα ανάστοχος. Το μετικό rebound του Τσουκαλά. Πάνος. Σάρει στο κέντρο. Κατσάς. Παλβανό. Και λίγα δύο είναι άστοχος. Τεχνικό ρουμπάνο του καλά. Που θα σηκωθεί από κάτω και θα σκοράρει. Μειώνει τη διαφορά μετά από αρκετή ώρα στους 9. 36-27. Μακρύδης. Αφράδει στο Τζέο. Μέσα. Μπάλα στην Δημητριάδη, την Δημητριάδη στον Αποστολίδη, Αποστολίδη για τρεις. Θα στοχίσει το μυντικό rebound από τον Αλβανό. Πιέζει η ομάδα στο Τζέλικα. 14 η τυλίξη. Κέντρος. Μία επίθεση θα εκτελέσουν η ομάδα των Ριτουέιμεν, να μην αφήσουν. Για να γίνει το λάθος εδώ. 3,8 δευτερόλεπτα. 3,8 λεπτά. Θα γίνει το λάθος. Παραμένει το σκορ 36-27 με τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Στη δεύτερη περίοδο σημείωσε 14 πόντους η ομάδα των Τσέλγκανς και 15 η ομάδα των Τρεμέν. Και με το σκορ 36-27 πηγαίνουμε στην ανάοδο. Στρέφω μαζί σας
με την αρχή του δεύτερου χρόνου. Επιστρέψαμε με την αρχή του δεύτερου χρόνου μεταξύ ομάδας Τσέλικαν και Τόιμεν. Τσέλικαν, θυμίζουμε, σε 4 αγώνες έχει 3 νίκες και 1 ήττα, ενώ η ομάδα Τόιμεν σε 5 αγώνες έχει 1 νίκη και 4 ήττες. Αυτή τη στιγμή το σκορ είναι 36-27 υπέρ των Τσέλικαν. Είδαμε ένα από το δεκάλεπτο οι Τσέλικαν να ξεκινάνε και να δημιουργούν την υπεραρχή. Αυξάνεται στη διαφορά στους μέχρι και τους 12, κλείνοντας και το δεκάλεπτο 22-12. Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι δύο ομάδες ήταν εισάξιες. 14 πόντους σκοράρει η ομάδα των Τζέλικας και 15 η ομάδα του Τέμεν, η οποία μείωσε τη διαφορά σε κλείνοντας δεύτερο δεκάλεπτο σε μονοψήφιο αριθμό. Για να δούμε τι μας επιφυλάει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Πάνω, θα κάνει είδηση, δεν θα μπει μπάλα, θα πάρει τον Νικόλα Μψίδης, θα εκτελέσει και δεν θα πάρει το, δεν θα μπει μπάλα και θα πάρει το μέλισσο στην προσπάθεια του, θα έχει την ευκαιρία όμως να σκοράρει τρώνοντας δύο βολές. Και λέει στην πρώτη είναι εύστοχος, 36-28. Πασοχής δεύτερη, θα πάρει όμως, θα αποσπιθεί πολύ ωραία, πάρει το επιθετικό rebound, θα έχει και στην μέση περαιτέρω ομάδα Τερμούν, θα γίνει λάθος πάσα στον πάνω και η κατοχή περνάει ξανά για την ομάδα του Τζέρου. Σόπουλος, το Στεργίου, ξανά Σόπουλος, πασάρει πολύ ωραία στον Σιαμψίδη, αποστολίζει με την μπάλα, το σπίτι, θα εκτελέσει, είναι έστοχος, 38-28. Πάνω με την μπάλα. Θα γίνει το λάθος. Παρατηρούμε ότι το Μάνο Τζέλινας παίζει man to man πλέον και πιέζει στο half court την ομάδα των Τέμεν, που έχει μέχρι στιγμής αφήσει να κάνει δύο λάθος πάσες στην αρχή του δεύτερου τρίτου δεκαλέπτου. Μισόπουλος, πασάρι στο Στεργίου. Στεργίου θα πάρει στον τριών πόντων. Θα αρχίσει, αλλά με τη λάθος προσπάθεια να μαζέψουμε την κόρη πάνω ο Κάλτσας και κατοχή παραμένει για την ομάδα του Τσέλικας. Η ομάδα του Τέμεν συνεχίζει να παίζει στη ζώνη. Σόπλος πασάρει πολύ ωραία. Κοσούλας, Σεργίου, Σεργίου από τον Σεκαλά. Ο Σόπλος εκτελέσει με τη λήξη του. Το αμυντικό rebound από το Λαμψίδη που θα έρθει να παίξει την ομάδα. Σουτ τριών πόντων, είναι άστοχο. Θα δει πάλι το πρόβλημα του Λαμψίδη. Θα πάρει καλά το κεφάλι. Πάρει πάλι το μέγιστο. Την κίνηση αυτή. Θα σκοράρει 38-30. Δεύτερο ομαδικό φόλι του ομάδα Τζέλικαν. Είναι άστοχο στη βολή, παραμένει το σκορ 38-30. Αυτό και είναι 30 και τελείωση του τρίτου δεκαλεπτού. Ο Σίδης πασάρει στο αποστολίδι. Έχει συμπάλα στο πόδι του. Σταθεί να τρέξει η ομάδα των Τέμεν. Πολύ ωραία καλά από το Λαμψίδη μετά την εργασία του με τον Πάνο. Και πλέον διαφορά στους 6. Έκαναμε με διαφορά 6 πόντων από το πρώτο δεκάλεπτο. Έχει μπει αρκετά ζεστά η ομάδα του Τόιμεν. Το Στεργίου. Σου το Δημήτρη. Ο Τσαρασούδης είναι άστοχος, μαζεύει το μικρό ρίπα του Βαλκού μας. Προσπαθεί να τρέξει πάνω.
Πάνος για τρεις. Να βγει το αμυντικό ρυπάθρο στην οσύρη και την ώρα έχει την ομάδα του. Μασάρι πάρα πολύ στο Κοσούλα. Καθώς ο Αυτολίδη που θα πάρει το φάουλ και είναι αθλητικό σύμφωνα με το ρεφ. Το καλά δεν θα μετρήσει. Το φάουλ ήταν αθλητικό. Το έκανε ο Πάνος. Πάνος ο Αυτολίδη. Οπότε θα έχει αυτολίδη και να εκτελέσει δύο βολές. Την μπάλα θα παραμείνει η ομάδα του. Είναι εύστοχος, 39-32. Δύο συνδύο τον Αποστολίδη, 40-32. Η κατοχή παραμένει για την ομάδα Μητσέλικας. Μακρύτης, στο Διαμουσίδη. Θα πάρει το σκήνο από τον Αποστολίδη. Πασάρει πολύ ωραία μέσα. Το Μοσούλα που έχει εκτελέσει και θα δικήσει διαφορά ξανά στους 10 πόντους. Είχε μειώσει πριν από λίγο στους 6 η ομάδα Τέμερ και εδώ το καλά του Μοσούλα διαφορά οδηγήθηκε ξανά στους 10. Καλά στέλνει στο Λόπος. Τον Αποστολίδη θα βάλει το καλάθι. 32-34-42. Η δίδυση, το ψέγια φάουλ δεν δόθηκε. Γίνεται το κλέψιμο από τον Μοσούλα. Πάνω στον κέντρο, θα προσποιηθεί, θα τελειώσει την κουβέντα. 44-34. Θα μαρτύρησε ότι ο Μοσούλης για την προηγούμενη φάση. Καθώς θεωρεί ότι υπήρξε φάουλ στην προσπάθειά του για να εκτελέσει. Λαμψίδης, Μασάρης, Πέτρο πως θα πάρει το φαουλ. Το φαουλ είναι ο Λαμψίδη, είναι τέταρτη ομαδική ομάδα των Τσέλιγκας. Αρκετά νωρίς, που σημαίνει το επόμενο φαουλ. Η ομάδα του Τέμεν θα εκτελεί ελεύθερες φαουλές. 6-25, η τελείωση του 30 λεπτά. Τελείω για 3 λεπτά. Είναι άστοχος, 50 με την πέρα πάνω Λαμψίδης. Μακρύτης με Αποστολίδη, θα στοχίσουμε αυτό το φλοπ, 46-34. Διαφορά ξανά στους 12. Βαλτούμε με την μπάλα, έχουμε το foul που κάνει ο Δημητριάδης. Είναι το πέμπτο. Το πέμπτο δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος. Ψήγε φάουλ του Κονσούλα πάνω στον Λαμψίδη. Δεν δίνεται, κέρδος με την μπάλα. Δευτερία δευτερόλεπτα για να αλέξει το παιχνίδι. Δεν έχει το χρόνο, θα εκτελέσει. Θα στεχτήσει. Λαμψίδη σε επιθετικό rebound. Θα εκτελέσει πίσω, ψυχαλάσει και με σειρά του παίρνει επιθετικό rebound. Θα στεχτήσει και έλεγε. Ο Λαμψίδης μετά από το δεύτερο θετικό rebound στην διαφάση θα στοχίσει 46-36. Μακρύδης. Μας άρεσε ο Λαμψίδης. Περάσει μέσα την Μητριάδη, εκτελέσει. Ένα στοχός, μπάλα για την ομάδα από το τέλμα. Κέντρο. Μας εκτελέσει ένα άστοχος, μαζεύει προς το λίγο στο αμυντικό rebound, θα να τρέξει την ομάδα του, προς το λίδι, μας άρεσε ο Δημητριάδη. Ο Σούλας εκτελέσει για τρεις, 49-36. Διαφορά ξανά στους 13.
Θαμψίδης. Παστοκίση μαζεύει το αμυντικό rebound του Θαμψίδης και φορά τον Καλά που είναι το δεύτερο αμυντικό η ομάδα των Επίμενος. Στο Μακρύβι, προσφύγεται στον Αποστολίδη. Αποστολίδη πασάρει πολύ ωραία. Στον Αποστολίδη είναι άνθρωπος, Μακρύβι στο εξαιρετικό rebound. Με όλη την επίθεση για την ομάδα στο Τζέλγα. Κονσούλα, για τρεις, είναι άνθρωπος. Στον εξαιρετικό rebound για τον Αποστολίδη. 49-36, 3-50 για την λήξη του 10 λεπτά. Καλά στο λόγος να παίξει, να αποστολίζει. Είναι άστοχος, τρέχει το μικρό μαχητήρας και τρέχει στον συνδυασμό. Ποιος θα αστοχίσει. Ζητάνε και φάουλ. Ο μάλλον δίνει αυτή τη φάση. Κέντρος με την μπάλα. Τελεί για τρεις. Προσπάθησε ο Βάνος να δικήσει το rebound. Αποστολίζει θα είναι νικητής. Αποστολίζει πασάρι. Το Μακρύβι. Μακρύβις. Ο Μασούλα. Κονσούλας. Το Δημητριάδη, Δημητριάδη για τρεις, είναι άστοχος. Αμυντικό rebound στον του Καλά. Ο Βανός θα παίξει το low post. Θα στοχίσει μαζί με το αμυντικό rebound του Σαμψίδης, όσο να τρέχει στην ομάδα. Και έχουμε το κλέψιμο που έγινε πολύ ωραία πάσα από τον Τζουκαλά. 49-38, θα είμαι όλη η ομάδα του Τζέλνα. Στρέφει μαζί στην τάξη, με την επανέλεξη. Επιστρέψαμε. 49-38, σκόρη παίρνει η ομάδα του Τζέλνα. 2-54 για τη λήξη του 10 λεπτού, και το κύριο του Τζέλνα. Προσπάθησε αυτό το 10 λεπτό και μισή διαφορά μέχρι και τους 6, η ομάδα του Τέμερ, αλλά συνέχεια η ομάδα του τον Τέλγκανς οδηγεί διαφορά ξανά στους 12 και 14 αντίστοιχα. Τώρα διαφορά βρίσκεται στους 11. Μακρύβης. 3 δευτερόλεπτα σφύριζε επίσης για τον Δημητριάδη. Μαζιμάς. Ασάρι. Τον Πέκο πρέπει να στοχίσει. Θα πρέπει να τρέξει ο Μαροτσέλκας. Χρυσόπουλος. Κονσούλα. Πάρει τον Τζέο. Θεός τον Κονσούλα στο Μακρύβι. Μακρύβις κάνει τον drive. Και θα στοχίσει μετά από μια δύσκολη προσπάθεια. Διαφορά ξανά στους 13. 2 λεπτά για να ολοκληρώσει το 10 λεπτά. Εκτελέσει, θα πάρει και το φαουλ. Είναι το πέμπτο, σίγουρα είναι στις βολές. Το 99. Είναι ο Πέικος. Είστε ο Μακρύδης, με συγχωρείτε. Θα στοχίσει στην πρώτη, ο Αλβανός. Στη δεύτερη. Και επειδή προσπάθησε να μπει γρήγορα μέσα στο ίδιο Πέκος, κατευθείαν περνάει για την ομάδα των Σόπουλος. Κονσούλας, Μακρύβης, Μακρύβης και Λιατρής. Το αμυντικό βεβαιό rebound τελικά ο Κονσούλας, επίσης κάνει και τον drive, θα αστοχίσει. 53-38. Αρκετά τα λάμπη ο Κονσούλας.
Ισπανός, που θα είμαστε στην Καλτσά, ο οποίος θα πάρει εξαιρετικό κόψιμο από τον Δημητριάδη, Σόπουλος, Κορτζέο, Σέος Σαρουσόπουλος, Σόπουλος με την μπάλα, πασάρει μέσα στον Δημητριάδη, να βγάζει Μασούλα, Κουσούλα για τρεις, θα στοχίσει, την μπάλα παραμένει 53-38. Και time out για την ομάδα του Κρυστά, η ομάδα του Τέλμου. Oh. 14 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η επίθεση των Τζέλικας. 53-38, ένα λεπτό. Στην ολοκλήρωση μακρύ της εκτελέσει για 3. Είναι εύστοχος. 56-38. Νομίζω αυτή είναι η 16 πόντι, είναι έτσι διαφορά που υπήρχε ποτέ μεταξύ των δύο ομάδων. Ένα ωραίο τρίτο δεκάλυτο. Είχαμε στην αρχή την προσπάθεια του Τέρμαν και μέσα με διαφορά στους 6 και βλέπουμε στη συνέχεια η ομάδα του Έλληνας οδήγησε διαφορά στους 16. Τώρα έχουμε το φόλ που υπέβησε ο Κονσούλας. Επίσης στις βολές στο κέντρο. Εξαιρετικό κέντρο, 56-39. Εσδοκίες στη δεύτερη, 56-40. Η διαφορά ήταν στους 18, τώρα έπεσε στους 16. Χρυσόπουλος, Κονσούλα, προσποιείται πολύ ωραία. Θα κάνει ζήση. Θα εσδοκίσει ξανά, 58-40. Σοφαρίζει την επίδοση που είχε στο πρώτο δεκάλεπτο ομάδα των Celtics, σημειώνοντας και σε αυτό μέχρι την 22. Και θα έχουν και τουλάχιστον θα έχουν για να τους περάσουν 6 δευτερόλεπτα. 5 Αλβανός, κέντρος, εκτελέσει για 3. Είναι άστοχο, μαζεύει ο Μακρύς με το σκόρι πάουν. 4 Πασέρας ο Κοσούλα, κέντρος εκτελέσει για 3. Είναι άστοχος και έχουμε τη λήξη του 10 λεπτά, 58-40. Τους δύο πόντους σκόραρε η ομάδα του Τζέλκα και 13 η ομάδα του Τέμαν. Διαφορά της πέφτει στους 18 πόντους. Πιστεύω μαζί σας με την αρχή και τώρα 10 λεπτά. Στέζαμε 58-40 με την ομάδα του Τζέλκα. Διαφορά είναι στους 18 πόντους. Μάλλον μοιάζει το τέλεσμα να έχει ήδη κρυφθεί. Η ομάδα των Celtics θα αποκτήσει ό,τι δείχνουν μέχρι τώρα σημαίνει η απόδοσή τους. Την τέταρτη νίκη θα μειώσει στους 16 με βοβερά προσπάθεια ο Πάνος. Ο Σόμπλος κατεβάζει την μπάλα. Πάρει πολύ ωραία μέσα στην μητέρα, πάρει το φάουλ. Το φάουλ έγινε από τον Λαμψίδη. Δύο βολές για τον Δημητριάδη. Θα αρχίσει στην πρώτη, 59-42. Στοχή και στην δεύτερη, 2-2. 42. Διαφορά ξανά στους 18. Λαμπίδης. Πάνος. Βαλκούμας. Πάνος. Στάρι για 3. Είναι άστοχος. Αμυντικό rebound από το Μακρύδη. Δημητριάδης. Πασάρι στα Μασούλα. Φιλισσόπουλο. Σόβησε κατά την μπάλα. Πασάρι πάρα πολύ ωραία. Στην διασύνη τώρα θα πάρει το. Στον Τζιό, με συγχωρείτε, πώς θα πάρει το φάουλ, ξανά από τον φάουλ από τον Λαμψίδη. Δύο βολές. Είναι άστοχος. Ποιος.
θα στοιχίσει και στην δεύτερη, μια στις δύο, το μοντικό rebound τον Πέικο, πάνω με την μπάλα. Σάρι μέσα στο βαλτούμα, το low post θα παίξει, πολύ ωραίο hook, 64-44. Ισόπλος αυτή να βρήκε την ομάδα. Μάδα το ΕΜΕΝ μας πάσανε πολύ ωραία, γύρισε μπάλα και ο Πάνος με γαλάχτη μειώνει περαιτέρω 60-46. Για να δούμε πως η ομάδα του ΕΜΕΝ έχει και αυτή τη λέξη. Πάνω τα λάθη γίνονται από την ομάδα του ΕΜΕΝ και θα σκηνεί Πάνος στο Βαλκουμά, Βαλκουμά στο Ρανσίδη. Ρανσίδης ο Πάνος θα εκτελέσει για τρεις. Μπάλα είναι έξω. Θα στοχίσει σου του ο Δημητριάδης. Μάσα πάντως για δύο. Είναι άνθρωπος, δημιουργάζει να δέχει τον κορυμπάκι και να τρέξει την ομάδα. Με 4 σε ενδιασμό με 2, μακρύ της εκτελεί για 3. Είναι εύστοχος, 63-46. Πάρουν σίγουρα 3 πόντους. Επιθετικό rebound από τον Τσέο. Ασάρι στο Μακρύδη, εκτελεί για 3. Είναι άστοχος. Επιθετικό rebound το Βαλκούμα που θέλει να βρει την ομάδα του. Πάνος σταματάει. Το σκέφτεται, εκτελεί για 3. Είναι εύστοχος. 63-49. Με διαφορά ξανά στους 14. Μακρύδης θα ευστοχίσει μετά από λίγο ραπάζα του Ισόπουλου. 65-49. Βαλκούμα στο σπίτι, σουτάρι. Θα στοχίσει το μυθικό rebound από το Τζιο. Σόπλος με την μπάλα πίσω στο Μακρύδη. Μακρύδη στο σπίτι. Ασάρι στον Κουσούλα. Τελεί για 3. Είναι άστοχος. Το μυθικό rebound από τον Πάνο. 6 και 20 για τη λέξη του 40 λεπτού. Πάνω στο Μακάη και σκέφτεται. Στελεί, είναι άνθρωπος. Σόπουλος, αμυντικό rebound. Σόπουλος. Θα γίνει το λάθος. Πάμε η ομάδα των Τέμεν. Και έχουμε time out. Έχει η ομάδα Τέμεν. Η διαφορά είναι στους 16. 65-49. 6 και 3 για τη λήξη του τέταρτου δεκαλέπτου. Έξι λεπτά ακόμα για την ολοκλήρωση του τέταρτου δεκαλέπτου του παιχνιδιού. Λαμψίδης, πασάρει πολύ στον Πέκο, Πέκος από χαμηλά, θα ευστοχίσει. 65-51, για να δούμε αν έχουν πει τελευταία τη λέξη διευκόλυμες ή όχι. Μακρύδη. Δημητριάδη θα πάρει το σουτ. Το μετικό rebound το Πέκος, μαζί το Πάνος. Η διαφορά είναι στους 14. Με βάση την εικόνα των δύο ομάδων. Θα ευστοχίζει εδώ ο Πέκος. Θα μειώσει περαιτέρω στους 12. Για να δούμε αν το έργο δεκάλυτο θα κρύβει συγκινήσεις προς το τέλος. Στολίβης. Στο Μακρύδη, ο Μακρύδης στον Τσαμσίδη, πασάρι στον Τεργίου και η μπάλα παραμένει για τους Σέλτας. 6 δευτερόλεπτα για να κάνουν επίθεση. Σουτάρει ο Τσαμσίδης και 3, είναι άστοχος, μαζεύει ο Λαμσίδης και ο Πάλος κατεβάζει την μπάλα λιγότερα από 5 λεπτά για την ολοκλήρωση του τέταρτου δεκαλέπτου. Πάρ' το σουτ για 2 πόντων, είναι άστοχος.
Για να γίνει το λάθος. Τελικά η μπάλα κατέμεινε. Πάρε με σωτήριο τον Τζέλκα. Κατεβάζει στο Ρυγείο. Μακρύδης. Θα πάρει το σούτο από τα 7,5 μέτρα. Είναι άστοχος, Πέικος μαζεύει το αμυντικό rebound. Μας άρεσε το Βαλκούμα. 4-20. Τσουκαλάς. Προσπαθεί να πασάρει μέσα στο low post για τον Λαντσίδη. Προσπάθησε στο Ρυγείο να κλέψει. Σε χαμηλά το λόγο, θα σου πείσει. Μαζεύει από το λόγο με την rebound, τρέχει την ομάδα. Θα σα δείξει ξανά στον Αψολίδη και θα δοκιμάσει την επίθεση. 67-53. Καλά, Λαμπίδη. Στον πάνω, τελεί για 3. Είναι εύστοχο. 66-56. Με διαφορά σου έντε. Λαμπίδη, 3-40. Σας άρεσε να αποσχολείται στον Ψήβης. Πολύ ωραία σκαρτιμάσα για τους Τεργίου. Σε τρέχουν σε εφευδιασμό η ομάδα, Πάνος. Θα ευκαιρθήσει και μειώνει διαφορά σου σε 9. Θυμίζουμε ότι το τρίτο δεκάλεπτο έληξε με τη διαφορά να είναι στους 18. Πλέον σε 3-20 για το τέλος του παιχνιδιού, διαφορά είναι στους 9. Στεργίου με την μπάλα. Έλυσκο να αποσχολείται. Σαν του Ταμψίδη, αυτός πολύ ωραίος ο Μακρύδη. Μακρύδη θα πάρει το σουτ. Προχύσει, Πέικος μαζεύει το αμυντικό rebound. Πάνος, για να δούμε. Κομική επίθεση για την ομάδα στο πετέμε. Αν ευστοχίσουν, θα μειώσουν περίπου διαφορά. Θα μπουν για 3 ο Βαλκούμας. Είναι άστοχος, μαζεύει ο Ταμψίδη στο rebound. Θετικό, πασάρει το Τζουκαλά, αυτός θα μπει από το μέτρο. Θα πάρει το φάλο του Στεργίου και έχει με φίλοι να σκοράρει με τις ελεύθερες βολές. Αν ευστοχίσει μπορεί να μείνει και φορά και στους 7. 2-40 παίρνει για τη λήξη. Θα ευστοχίσει την πρώτη. Καρσακή τη δεύτερη, 67-59, η διαφορά πλέον στους 8. Θυμίζουμε στις αρχές του δεκαλέπτου έχει μειώσει και στους 6 πόντους ο Μαλωτέμερ και συνέχεια Τσέλγκας ορίζει τη διαφορά με τη λήξη του δεκαλέπτου στους 18. Σαμουσίδης, πασάρει στον Αυτόλουγκα, στον Αυτόλουγκα σπίτε. Πασάρει πολύ ωραία στον Δημητριάδη που θα συνεχίσει. Διαφορά στους 10, 69-59. Πάνος. Συμπαθούν να βρουν Λαμψίδη. Γίνεται εδώ η λάθος πάσα. Θα βγει αποστολή στον φιλιασμό. 3-1. Πίδεση. Θα ευστοχίσει ο Αποστολίδης. 71-59. Μετά από αυτό το λάθος και την ευστοχία του Αποστολίδης στην επίθεση. Το παιχνίδι για τα τελευταία λεπτά μάλλον θα έχει χαρακτήρα διεκτικό. Πέκος πήρε μια προσπάθεια. Μπερδεύονται οι παίκτες του Τσέλγκας. Πάνος, θέλει για 3. Είναι άστοχος, το αμυντικό rebound από τον Δημητριάδη. Πασάρισε ο Σόπλος. Σόπλος περνάει. Μετά την μπάλα θα πάνε σε μεγάλες επιθέσεις λογικά η ομάδα των Τσέλγκας για να οργανώσουν κι άλλο το χρόνο. Στο Λίβδης. Πάρε το σούτ 3 πόντων. Είναι εύστοχος. 74-59. Πλέον έχει κρυφθεί το αποτέλεσμα. Το μόνο που μένει να δούμε το τελικό σκορ. Διαφορά είναι στους 15. Έκαναν την προσπάθεια η ομάδα Τέιμεν. Μείωσαν και στους 8. Το δεκάλεπτο. Μείωσαν στους 6. Το τρίτο. Βλέπει τους όπλους από τον πάνω. Και τρέχει το μάτι στον εφημερισμό. Ένα λεπτό για τη λήξη του παιχνιδιού. Φέρνει την μπάλα. Πολύ ωραία καλάθι από τον Τσουσίδη. Κατά την ωραία συνεργασία. 76-99.
Στο 63 πόντους ο Τσουκάλας, 76-62. Χρυσόπουλος, 50 δευτερόλεπτα. Καουσίδης, ξανά στο Χρυσόπουλο. Στον Δημητριάδη. Από τα 9,5 μέτρα που Στολίδης εκτελέσει, είναι άστοχος, μαζεύει ο Ραμσίδης στο αμυντικό rebound. 30 δευτερόλεπτα για τη λήξη του παιχνιδιού. 76-62 εκτελεί για 3, είναι μέσα από τον Ραγουμά. Θα μειώσει στους 11-26. Για να δούμε, 18 δευτερόλεπτα. Δεν θα εκτελέσουν την επίθεση και έτσι ο σκορ θα παραμείνει 76-65. Σε 5 αγώνες έχει 4 νίκες η ομάδα των Τζέλγκανς και η ομάδα των ΔΕΤΕΜΕΝ στους 6 αγώνες θα έχει 1 νίκη και 5 ήττες. Ευχαριστούμε που παρακολουθείτε μαζί μας την αναμετάδοση. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.